Θεσσαλονίκη λοιπόν πήγα στην Bubble Gum, πήρα τα δέματά μου, ένας χαμός, πήρα και ρούχα. Α, να κάτσω να ξεπακετάρω, να κάνω για το μωρό κάτι να φάει. Λέει μάμα σταμάτητα. Και έχω ένα σωρό δουλειές. Να δω πού θα αρχίσουμε και πού θα τελειώσουμε. Καλημέρα στην πεθέρα μου. Είχε καθυστέρηση η πτήση μας. Γενικά σήμερα θα πάει καλά η μέρα, λέω εγώ τώρα, για να πάει. Τώρα σου κάνω να φας. Ανοίξε μπροστά την κάμερα για να σου πω ότι μόλις κοίμησε το μωρό, αλλά τι σπίρι είναι αυτό, Χριστούλη. No reason. Και που λέει στην πεθέρα μου, αυτό εδώ είναι το τρίτο τσάι ενέργειας που φτιάχνω για σήμερα. Να σου πω ότι με κομμάτια. Χθες το βράδυ δεν ξέρω αν κοιμήθηκα 2 ώρες σύνολο. Γύρισα με αργά για αρχή από το γενέθλιο του Δημήτρη. Και μετά δεν ξέρω τι έπαθω πάρει. Έκανε με το 5 φορές. Έκλαιγε σταμάτητα. Έσπασε η καρδούλα μου όλο το βράδυ, εννοείται ήμουν πάνω κάτω. Είχαμε και την πρωινή πτήση, οπότε είχαμε ξύπνημα 7 και κάτω. Θεσσαλονίκη λοιπόν πήγα στην Bubble Gum, πήρα τα δέματά μου, ένας χαμός, πήρα και ρούχα. Α, να κάτσω να ξεπακετάρω, να κάνω για το μωρό κάτι να φάει. Λέει μάμα σταμάτητα. Και έχω ένα σωρό δουλειές. Να δω πού θα αρχίσουμε και πού θα τελειώσουμε. Καλημέρα στην πεθέρα μου. Είχε καθυστέρηση η πτήση μας. Γενικά σήμερα θα πάει καλά η μέρα, λέω εγώ τώρα, για να πάει. Τώρα σου κάνω να φας. Ανοίξε μπροστά την κάμερα για να σου πω ότι μόλις κοίμησε το μωρό, αλλά τι σπίρι είναι αυτό, Χριστούλη. No reason. Και που λέει στην πεθέρα μου, αυτό εδώ είναι το τρίτο τσάι ενέργειας που φτιάχνω για σήμερα. Να σου πω ότι με κομμάτια. Χθες το βράδυ δεν ξέρω αν κοιμήθηκα 2 ώρες σύνολο. Γύρισα με αργά για αρχή από το γενέθλιο του Δημήτρη. Και μετά δεν ξέρω τι έπαθω πάρει. Έκανε με το 5 φορές. Έκλαιγε σταμάτητα. Έσπασε η καρδούλα μου όλο το βράδυ, εννοείται ήμουν πάνω κάτω. Είχαμε και την πρωινή πτήση, οπότε είχαμε ξύπνημα 7 και κάτω.